να πάμε στη δεύτερη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Θόδωρο Καράογλου. Κύριε Καράογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μελικούνη, σε εσάς, συνεργάτες, στους φίλους και θεατές. Λοιπόν, δεν θα σας εκπλήξω, με τις υποκλοπές θα ξεκινήσουμε. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή σήμερα ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να γνωρίζει εάν έχουν παρακολουθηθεί υπουργοί μέσω νόμιμης επισύνδεσης, τέλος πάντων, από την ΑΕΠ, μετά από όσα έγιναν με την ιστορία Ανδρουλάκη. Και ας υποθέσουμε ότι ο Πρωθυπουργός έπεσε από τα σύννεφα, ξύλωσε τον κύριο Κοντολέοντα, ξύλωσε τον ανιψιό του κλπ. Είναι δυνατόν να μην έκανε κάποια ερώτηση αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρει? Αλήθεια τώρα. Κοιτάξτε, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες. Εμείς αυτό που κάναμε είναι να ενισχύσουμε την διαδικασία εποπτείας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και να ενισχύσουμε τον ένα εισαγγελέα με διπλή παρουσία, έτσι ώστε με δεύτερο εισαγγελέα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν αφορά επισύνδεση, παρακολούθηση δηλαδή τηλεφώνων πολιτικών προσώπων. Από εκεί πέρα, στην συζήτηση που έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή, περιμέναμε τις προτάσεις των άλλων κομμάτων για να δούμε πώς ακριβώς φαντάζονται τη λειτουργία και τη διασφάλιση, το ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θα κάνει το καθήκον που πρέπει και θα ελέγχεται στα πλαίσια της λογικής από την αρμόδια Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Ακόμα όμως περιμένουμε τις προτάσεις του, γιατί δεν έγιναν ποτέ. Εντάξει, απλώς επειδή κυβερνάτε εσείς και εγώ σας ρωτάω για εσάς, αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο αρμόδιος υπουργός για την ΑΕΠ. Ο ίδιος το επέλεξε, ο ίδιος την πήρε, την υπήγαγε στο γραφείο του. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζει αν παρακολουθούνται υπουργοί του? Δηλαδή, αν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος στην ΑΕΠ που να υποψιάζεται ότι κάποιο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου είναι εθνικός ή υποπτό. Κύριε Μελικόνη, προσέξτε. Δεν ξέρω αν παρακολουθούνται και ποιοι παρακολουθούνται. Αυτό που ξέρω... Ναι, αυτό δεν είναι πρόβλημα όμως. Ότι κανείς μας δεν ξέρει αν και ποιοι παρακολουθούνται. Είναι ότι κανείς υπουργός, κανείς πολίτης με παράνομες διαδικασίες δεν παρακολουθείται από καμιά δημόσια υπηρεσία, από καμιά αρχή, ανεξάρτητη αρχή, από κανένα φορέα του δημοσίου. Αν υπάρχουν και υπάρχουν ενδεχόμενα και κυκλοφορούν κάποια ιδιωτικά λογισμικά παράνομα, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι στην περίφημη συνέντευξή του σωστά ο κ. Τσίπρας είπε ότι και στην εποχή τη δική του κυκλοφορούσε το κακόβουλο λογισμικό Πίγκασους και γινόντουσαν παρακολουθήσεις. Έτσι λέω λοιπόν και τώρα. Μπορεί πράγματι κάποιοι ιδιώτες για δικούς τους λόγους που να εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα, να εξυπηρετούν ακόμη χειρότερα συμφέροντα ξένων χωρών, να έχουν τέτοια λογισμικά παράνομα και να παρακολουθούν πολιτικά πρόσωπα. Όμως επισήμως δεν είναι λογικό και δεν μπορώ να το διανοηθώ και εγώ, όπως και εσείς φαντάζομαι και όλος ο ελληνικός λαός, ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε να παρακολουθούνται οι υπουργοί του, οι σύζυγοί τους ή οι γραμματείς, οι προσωπικές, οι δικές του γραμματείς. Είναι πρωτοφανές αυτό. Δεν τα πιστεύω αυτά. Απλά τι γίνεται, κύριε Μελιγκόνη? Έχουμε 6 μήνες για τις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι από 8 και πάνω μονάδες διαφορά κάτω από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, μια από το πολιτικό του αφήγημα δεν πιάνει. Μια από το άστρο του κυρίου Τσίπρα έχει δύσει μετά την καταστροφική διακυβέρνηση της χώρας τα 4,5 χρόνια από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές ότι επιλέγει τη λογική να ρίξει λάσπη στην αρένα, γιατί θεωρεί ότι όταν υπάρχει λάσπη, όλοι είναι γουρούνια και όλοι είναι το ίδιο. Δεν είναι όμως έτσι. Εμείς δεν είμαστε ίδιοι. Και επιμένουμε να συζητάμε θεσμικά, επιμένουμε να συζητάμε πολιτικά, επιμένουμε να προκαλούμε το ΣΥΡΙΖΑ και να του λέμε: ελάτε στο πεδίο των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα, καταθέστε τις προτάσεις σας, κάντε μας κριτική για αυτά που κάνουμε εμείς, για να συζητήσουμε επί της ουσίας. Και όχι με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Άρα εγώ γι' αυτό βλέπετε δεν σας ρωτάω για τα κακόβουλα λογισμικά, γιατί αυτά τυπικά, μέχρι τουλάχιστον να αποδειχθούν αυτά που γράφουν και σήμερα οι συνάδελφοι στο Inside Story, δεν είναι στην αρμοδιότητα τέλος πάντων της κυβέρνησης. Αλλά για την ΑΕΠ, έπειτα από το πάθημα που υπέστητε όλοι σας στην κυβέρνηση με την αποκάλυψη της παρακολούθησης Ανδρουλάκη, είναι λογικό ο Πρωθυπουργός να μην έχει ζητήσει από την ΑΕΠ ενημέρωση έστω για τα πολιτικά πρόσωπα? Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, επειδή το είπατε πριν, ήξερε. Ήξερε και είπε: δεν θα παρέμβω στη διαδικασία. Άλλο αυτό. Δεν έπεσε από τα σύννεφα όμως. Προσέξτε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς τα πολιτικά πρόσωπα δεν είμαστε τίποτα παραπάνω, αλλά απλοί πολίτες, όπως είμαστε όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι επιλέγουμε να πολιτευόμαστε για διάφορους λόγους ο καθένας. Ναι. Άρα λοιπόν δεν εξαιρούμαστε των νομίμων διαδικασιών που είναι για όλους τους Έλληνες πολίτες. Απλά, λόγω της ιδιαιτερότητας
του λειτουργήματος το οποίο επιτελούμε. Ναι. Εμείς προβλέψαμε μετά το πάθημα του κυρίου Ανδρουλάκη, που σωστά είπατε, που ήταν μια νόμιμη διαδικασία, το είπε ρητά και κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός, γιατί υπήρχε η αρμόδια εισαγγελέα, η κυρία Βλάχου, που έδωσε τη σχετική άδεια για την παρακολούθηση του τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη, να υπάρχει και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, να υπάρχουν δύο εισαγγελείς δηλαδή, οι οποίοι θα δίνουν την τελική έκκληση για παρακολούθηση τηλεφώνων, αν χρειάζεται, πολιτικών προσώπων. Ναι. Αυτό το οποίο κάνουμε και θα γίνει αυτή τη βδομάδα, έρχεται το νομοσχέδιο, θα λέει ότι για να είμαστε πιο διασφαλισμένοι και για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις, να υπάρχει και τρίτος ενδεχόμενος εισαγγελέας, αλλά να υπάρχει και ένα πολιτικό πρόσωπο, ένας γενικός γραμματέας, ο οποίος θα έχει μια συγκεκριμένη θητεία και, αν θέλετε, θα είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής ή κατά το μέγιστο δυνατό κοινής αποδοχής, ναι, έτσι ώστε να παρακολουθείται η διαδικασία αυτή. Το κατά πόσο δηλαδή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αν παρακολουθεί πολιτικά πρόσωπα, το κάνει με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και για συγκεκριμένους λόγους. Κάτι άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς είμαστε μια κυβέρνηση η οποία είμαστε με ανοιχτά μάτια και αυτιά στην κοινωνία. Ακούμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε. Και λέμε λοιπόν, αν υπάρχει άλλη πρόταση, συμπληρωματική, καλύτερη, διορθωτική, ας κατατεθεί. Ας ακούσουμε πώς θα. Η αλήθεια είναι ότι όμως ότι σας πυροβολούν όλοι με προτάσεις. Σας έχουν πει να καταργήσετε το περίφημο μπλόκο στην ενημέρωση για όσους έχουν παρακολουθηθεί. Σας έχουν πει πολλά πράγματα, αλλά δεν το κάνετε. Κοιτάξτε κύριε Μελικούνη. Το αν παρακολουθούμε θα εγώ ήταν, εσείς... Δεν θα ήταν πολύ πιο απλή η συζήτηση αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε το δικαίωμα που θα είχε πριν το 2020 να πάει να ζητήσει από την ΑΔΕ και να είπε εξηγήσεις, να του δώσουν το λόγο, αυτό, τα πρακτικά όλα, το σκεπτικό της παρακολούθησης και να τελείωνε η ιστορία εκεί. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε κληθεί δύο φορές από τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος του είπε ότι μπορεί να πάει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και ζητήσει από την αρμόδια εισαγγελέα να του πει για ποιο λόγο γινόταν παρακολούθηση του τηλεφώνου του. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Πώς δεν ξέρω αν είναι παράνομο αυτό. Νομίζω ότι είναι θέμα που αφορά τον ίδιο προσωπικά. Οπότε έχει το δικαίωμα αυτό. Όχι. Απλά μα είπε έχει... ο κύριος Δεμήρης ότι δεν προβλέπεται νομικά, δεν τεκμέρεται από κάπου να τον ενημερώσει. Εν πάση περιπτώσει. Προσφετάκι, δηλαδή διευκόλυνσε επειδή είναι ο Ανδρουλάκης. Ως αρχηγός πολιτικού κόμματος, ενδεχόμενα θα μπορούσε να μάθει για ποιο λόγο γινόταν η παρακολούθηση αυτή. Αυτό όμως που στέκουμε είναι το εξής. Όλα αυτά τα ζητήματα, οι παράνομες παρακολουθήσεις, μέχρι τις 1 Ιουλίου του 2019, σημειώστε, 1 Ιουλίου του 2019, με κατεπήγον νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, 6 μέρες πριν τις εκλογές, όταν θεωρούνταν δεδομένο ότι θα χάσει εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, μετατράπηκαν, έγινε η τροποποίηση του ποινικού κώδικα και με το άρθρο 370 παράγραφος 1, μετατράπηκαν από κακουργήματα και πενταετή τουλάχιστον φυλάκιση σε απλά πλημελήματα με δεκαήμερη φυλάκιση ή και ένα απλό χρηματικό πρόστιμο. Αυτό δεν είναι λίγο περίεργο? 6 μέρες πριν τις εκλογές να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάζει τον ποινικό κώδικα και να αλλάζει το συγκεκριμένο άρθρο. Τι ήθελε να κρύψει? Ποιους ήθελε να γλιτώσει από ποινές? Μήπως αυτούς που ίδιος ο κύριος Τσίπρας παραδέχθηκε ότι τους παρακολουθούσαν οι υπηρεσίες, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ο κύριος Πιτσιόρλας, ο κύριος Λαφαζάνης, η κυρία Παλαβάνη και δεν ξέρω ποιους άλλους? Άρα λέω λοιπόν ότι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται τώρα και να βάζει τέτοια ζητήματα και χρειάζεται απίθμενο θράσος για να λέει τέτοια πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου δύο πρωτοκλασσάτη υπουργοί είναι στο ειδικό δικαστήριο μετά από απόφαση του Συμβουλίου, του Δικαστικού Συμβουλίου, για βαρύτατα αδικήματα. Κύριε Καράογλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Μελικόνη. Χάρηκα που το είπαμε.